Από τον περασμένο Ιούνιο, μετά από κατεπήγον σήμα των λιμενικών αρχών της Ιεράπετρας προς τις γαλλικές αρχές, βρισκόταν υπό παρακολούθηση το σκάφος Λαρόκα, το οποίο εγκλωβίστηκε ανοιχτά της Σενεγάλης, φορτωμένο με πάνω από 2 τόνους κοκαίνης. Η προσπάθεια των γαλλικών αρχών που παρακολουθούσαν έκτοτε στενά τη ρότα του σκάφους καρποφόρησαν πριν από λίγες ημέρες όταν κομάντο της γαλλικής ακτοφυλακής έκαναν ρεσάλτο πετυχαίνοντας την κατάσχεση του φορτίου μαμούθ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας επισκέφθηκε σήμερα τον Έλληνα Υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη, ευχαριστώντας τις ελληνικές αρχές για την πολύτιμη συμβολή τους στην εξάρθρωση ενός σκληρού διεθνούς κυκλώματος διακίνησης τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών ανά την Ιφίλιο. Ο λιμενάρχης Ιεράπετρας περιέγραψε πριν από μερικά 24 ώρα πώς οι λιμενικές αρχές της Κρήτης εντόπισαν την κρύπτη και σήμαναν ένα διαρκή διεθνή συναγερμό. Εντοπίστηκε μια ιδιαίτερη κρύπτη, επιμελώς κατασκευασμένη, μετά από μετρήσεις που πραγματοποιήσαμε εσωτερικά και εξωτερικά του σκάφους, αφού προέκυπταν κάποια κενά. Δεν βρέθηκε παράνομο φορτίο για να κατηγορηθούν τα μέλη του πληρώματος, όμως πλέον χαρακτηρίστηκε ύποπτο για μεταφορά παράνομου φορτίου και ιδίως ναρκωτικών. Αξιολογήθηκαν και μεταβιβάστηκαν οι πληροφορίες σε άλλες συνεργαζόμενες διεθνείς υπηρεσίες. Πριν από λίγες ημέρες, ανοιχτά τη Σενεγάλης με τη συμβολή Γάλλων κομάντο και αεροπορική υποστήριξη, το Λαρόκα εγκλωβίστηκε φορτωμένο με 2 τόνους και 26 κιλά κοκαίνης, τα οποία ξέθαψαν οι αρχές από τα αμπάρια του. Τα ναρκωτικά ήταν συσκευασμένα σε αδιάβροχους σάκους και κρυμμένα στα αμπάρια του πλοίου, στην κρύπτη που είχαν εντοπίσει οι λιμενικοί στην Ιεράπετρα. Τα 5 μέλη του πληρώματος που θεώρησαν ότι πέρασαν αλόβητα από τα χέρια των λιμενικών αρχών της Ιεράπετρας συνελήφθησαν, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη παράλληλες έρευνες για την πλήρη εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος.